Και δίνει αρκετά χρήματα και αυτό είναι δίνει. Το θέμα. Δίνει. Και νομίζω ότι πίσω από την γενναιοδορία και τη φιλανθρωπία του βρίσκεται η Πρισσίλα Τσάν, σωστά, Γρηγόρη, ναι, 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 ναι. Η σύζυγος. Η οποία, να τι, είναι βιετναμεζοκινέζικης καταγωγής, την οποία και γνώρισε στο πανεπιστήμιο. Στην ναι. Ουρά. Για μια τουαλέτα. Για μια τουαλέτα. Σε ένα πάρτι. Δηλαδή κάπως συναντήθηκαν εκεί τυχαία. Άμα είναι να βρεις τον έρωτα. Τι, θα τον βρεις ακόμα και στην ουρά. Στην ουρά τουαλέτα. Τουαλέτα. Και μάλιστα είναι αυτή που τον ενέπνευσε να διαχειριστούν πιο δημιουργικά τα χρήματα, τα οποία όχι απλά περισσεύουν, αλλά από ένα σημείο και έπειτα αναρωτιέσαι υπαρξιακά ποιος είμαι, γιατί έχω τόσα χρήματα και τι θα τα κάνω όλα αυτά. Και τι σημαίνει όλο αυτό. Και πήγε προς το ιατρικό κομμάτι, δηλαδή να βοηθήσει τις έρευνες να καταπολεμήσει όλες τις ασθένειες. Κάποιοι το θεωρούν λίγο αφελές και ουτοπικό όλο αυτό. Ο ίδιος έχει απαντήσει πάρα πολύ σωστά ότι σκεφτείτε ότι πριν από 100 χρόνια δεν υπήρχε η πενικυλίνη, δηλαδή το πρώτο αντιβιωτικό, και οι περισσότεροι άνθρωποι πέθαιναν ελήψη αυτού. Δηλαδή δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ακόμα και απλές ιώσεις. Αυτός λοιπόν έχει ένα όραμα να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, χαρίζοντας εντός αγωγικών σε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό τα χρήματα τα οποία κερδίζει με τη μία εφαρμογή μετά την άλλη που επινοεί, εφευρίσκει. Γιατί πόσα μιλάμε με αυτό. Για δις. Δις δολάρια, ναι. Τρία δις δολάρια θα επενδύσει τώρα σε αυτό το πρόγραμμα που εμπνεύστηκε η σύζυγός του, ώστε μέχρι το 2100 ή να έχουν καταπολεμηθεί όλες οι παιδικές ασθένειες ή να τις έχουν προλάβει πριν εκδηλωθούν. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα όραμα απίστευτο από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι συγκινητικό να τα ακούτε, παιδί μου, να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται και τους συνανθρώπους ναι. έμπρακτα. Είναι πολύ συγκινητικό για έναν απλό λόγο, ότι σε ένα καπιταλιστικό σύστημα που επιτρέπει τον πλουτισμό και μάλιστα από ένα σημείο και έπειτα το γεωμετρικά απίθμενο πλουτισμό, υπάρχουν δύο λύσεις. Ή τα κρατάς αυτά τα χρήματα και δεν τα κάνεις απολύτως τίποτα, γιατί είναι δικαίωμά σου να το κάνεις, ή θεωρείς ότι εφόσον βρίσκομαι μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορώ κάλλιστα να διορθώσω τις αδικίες που υπάρχουν. Βοηθώντας. Μάλιστα. Για πάμε να γνωρίσουμε Πρισσίλα. Την Πρισσίλα Τσάν. Το να εξαλείψεις όλες τις θανατηφόρες ασθένειες παγκοσμίως είναι μεγάλο και δύσκολο κατόρθωμα. Όμως το σχέδιο του Mark Zuckerberg και της συζύγου του Πρισσίλα Τσάν είναι μια καλή αφετηρία. Οι δυο τους υπόσχονται να διαθέσουν 3 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα σχέδιο που θα θεραπεύει, προλαμβάνει ή θα διαχειρίζεται όλες τις παιδικές αρρώστιες. Εμφανώς συγκινημένη, η Πρισσίλα Τσάν μίλησε για το νέο στόχο του Ιδρύματος Τσάν Ζούκερμπεργκ, ευχόμενοι να τα έχουν καταφέρει μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ίδρυμα της οικογένειας του Mr. Facebook πραγματοποιεί μια μεγάλη φιλανθρωπική δράση, είναι όμως μια πρωτοβουλία που φέρει τη σφραγίδα της παιδιάτρου Πρισσίλα Τσάν. Όσο γνωστές όμως είναι οι ευγενείς της χειρονομίες, τόσο άγνωστη παραμένει η ιδιωτική της ζωή. Η πρώτη κυρία του Facebook παραμένει ντροπαλή με τα μίντια και αποφεύγει όσο περισσότερο μπορεί τις συνεντεύξεις. Γεννήθηκε το 1985 σε ένα προάστιο μερικά χιλιόμετρα μακριά από τη Βοστόνη, στην πολιτεία της Μασαχουσέτης. Είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις χώρες φτωχών Βιετναμοκινέζων προσφύγων. Ουσιαστικά μεγάλωσε με τον παππού και τη γιαγιά της, οι οποίοι όμως δεν γνώριζαν αγγλικά, οπότε η Πρισσίλα ήταν εκτός από αγαπημένη τους εγγονή και μεταφράστριά τους. Οι συμμαθητές της την χαρακτήριζαν διάνοια και την ακούγαν με ενδιαφέρον να μιλά τα καντονέζικα, τη δεύτερη μεγαλύτερη κινέζική διάλεκτο στον πλανήτη. Μετά το σχολείο πήγε για σπουδές στο Harvard, όπου και γνώρισε τον Zuckerberg το 2003. Η Πρισσίλα ήταν ο πρώτος άνθρωπος από την οικογένεια Τσάν που σπούδασε σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αποφύτησε το 2007 με πτυχίο της βιολογίας και κατόπιν σπούδασε ισπανική φιλολογία για να καταλήξει στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια το 2008. Σε ένα πάρτι γνωρίστηκε με τον μετέπειτα σύζυγό της, στην ουρά για τουαλέτα. Για την πρώτη του γνωριμία είπε στο New Yorker αρκετά χρόνια αργότερα. Φορούσε χοντρά γυαλιά, σαν πάτους από μπουκάλια μπύρας και ήταν αυτός ο σπασίκλας που δεν έδειχνε να περνάει καλά. Κι όμως, η Πρισσίλα έγινε ένας από τους πρώτους ανθρώπους που μπήκαν στο Facebook το Φλεβάρι του 2004. Εργασιομανής ο Μάρκ, σχολαστική η Πρισσίλα είχαν κάνει μια συμφωνία για τη σχέση τους. Ραντεβού τουλάχιστον μία ημέρα τη βδομάδα, διάρκειας τουλάχιστον 100 λεπτών, όχι στο διαμέρισμά του και σίγουρα μακριά από το Facebook.
Παντρεύτηκαν στις 19 Μαΐου του 2012, μία ημέρα μετά την εισαγωγή του Facebook στο χρηματιστήριο. Η βέρα που έλαβε η νύφη ήταν απλή. Το φαγητό ήταν σπιτικό, αλλά και σούσι από ένα αγαπημένο εστιατόριο της Πρισίλα, και για τη διασκέδασή τους τραγούδησε ο Billy Joe Armstrong, τραγουδιστής των Green Day. Οι λιγοστοί καλεσμένοι δεν γνώριζαν τίποτα. Ήξεραν ότι πάνε σε ένα πάρτι για την αποφύτιση της Chan από την ιατρική σχολή. Έγιναν γονείς το Νοέμβριο του 2015, όταν και ήρθε στον κόσμο η Max. Παρότι το ζευγάρι δεν επιθυμεί τους προβολείς της δημοσιότητας, ο Zuckerberg έκανε γνωστό πως η εγκυμοσύνη ήρθε μετά από τρεις αποβολές για την Πρισίλα. Η Chan θέλει να είναι ένας κανονικός άνθρωπος που ζει στον κόσμο των δισεκατομμυριούχων. Με την πρωτοβουλία της για την εξάλληψη των ασθενειών παγκοσμίως, θα μπορούσε να κάνει τους επιστήμονες να χασκογελάσουν. Μπορεί ο κύριος και η κυρία Facebook να αλλάξουν την ανθρωπότητα? Μακάρι να τα καταφέρουν. Αν μη τι άλλο, συγκινητική, και δεν ήταν τυχαίο που είπε ο Zuckerberg να βγει ο Αμερικανός και η Αμερικανίδα να βγουν και να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί και αυτός έχει ταχθεί κατά του Τραμπ και στηρίζει ανοιχτά, αν δεν κάνω λάθος, η Χίλαρη Κλίντον, που είναι ένα θέμα.